I said I'm chillin' in my pink Timbs. I'm chillin' in my pink Timbs, nigga. Who the fuck you know got pink Timbs, nigga? None of y'all little niggas. Said I'm chillin' in my pink Timbs. Said I'm chillin'. Είμαι σχεδόν έτοιμη. Βάζω παπουτσάκι, μπουφανάκι και έφυγα. Καλημέρα, τσιλάκι μου. Τι κάνετε, κορίτσι? Τι κάνει? Record playing like Ralph or the double L, cool with the J. A reputation for being too smooth for the game. Μα πόσο κυριλέπια. Κάμω το τσάμπο το σιδέρο. Κοίτα, τι κατάσταση είναι αυτή. Το σιδέρο σε παιδιά, αλήθεια. Μα πόσο κυριλέπια το δάκι που κάνει σάκι. Εντάξει, θα βάλω φούξια κραγιόν για να κάνει το pop of color. Και το Dr. Martens για να είμαι πιο νεανική. Βέβαια δεν σας έχω εξηγήσει ακόμα τι θα κάνω, πού θα πάω. Πάω στο Μουσείο Μπενάκη γιατί γίνεται ένα συνέδριο για τους millennials. Καλεσμένοι γύρω στα 250 άτομα, όλα εταιρείες, και εγώ θα μιλήσω μπροστά από όλα αυτά τα άτομα. Θα μιλήσω για το YouTube κάνα 10 λεπτό ή 15 λεπτό, έχω ετοιμάσει και κείμενο, το οποίο δεν το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί μου το είπαν τελευταία στιγμή ότι θα συμμετάσχω, αλλά δεν πειράζει. Έτσι και αλλιώς μου είπε να είναι πολύ ελεύθερο, πολύ χαλαρό, να και να μην ανησυχώ. Ain't see it coming like a pocket knife. Light speed, y'all can't possibly process the right meaning. Y'all want peace while I eat all the pie. Y'all my seeds on the style, y'all swallow mine. I got the hype that's unknown like tomorrow night. With your hip balls, y'all all alike. Got similarly ass niggas. I simply rap illa. Your tracks fill a chocolate soul. Bryson Teller on your line. Ναι, νομίζω θα έπαθα λίγο το track. Κοιτάξτε εδώ, χαμός. Θα κάνω και μία πρόβα από ό,τι κατάλαβα για να ακούσω τη φωνή μου και λοιπά. Ήρθε η Φωτεινή νωρίς. Η ώρα είναι 3 και το συνέδριο ξεκινάει 4 και κάτι. Βέβαια, πρώτα σε λέξη είναι 3.30. Οπότε πάω να την βρω. Παιδιά, έχω φίλοι, νομίζω ότι θα τα ξεχάσω όλα. Έχω προετοιμάσει και bullet points και κείμενα, αλλά νομίζω ότι θα τα ξεχάσω όλα. Έλα από εξέψιον, έλα από εξέψιον. Τι όμορφες είναι αυτές. Δεν είναι η έκθεση. Λέει σήμερα. Τώρα κάνει ο Νίκος πρόβες. Πώς αισθάνεστε, κυρία Γεργαντά? Έτοιμη. Είχα τρελό άγχος στη σκηνή. Έτρεπα και ζητούσα κάποια σημεία, έχανα λίγο τα λόγια μου, αλλά οκ, τουλάχιστον ήμουν φυσική. Και τώρα έχει σαν πάρτι, ας πούμε, πήρουμε ένα κοκτέιλ, τσιμπάμε και κάτι και μεταφεύγουμε. Όλοι ξέρουν τον κόλο σου. Ο κόλος έχει γίνει γνωστός. Μπήρθε και η Μπουκίτσα. Τώρα δεν μιλάει. Στη Φωτεινή μίλησα λίγο. Γιατί μιλάς στη Φωτεινή και όχι σε μένα? Έτσι. Την έπεισα. Έκανα καλό μάρκετινγκ. Τα μαγικά σου. Λου, λεφτά. Yeah. Πάσα να ποτήρι. Ώρα για φαγητό. Δεν αντέχω άλλο. Έχω να πάω από χθες, παιδιά. Τώρα κατάντια, έτσι. Η Δανάη Γεωργαντά, a.k.a. η μικρή Ολλανδέζα, να φάει από χθες. Και η ώρα, τι ώρα είναι, έχει σκοτεινιάσει, άρα θα είναι 5, 6, 7. OMG, τι λέτε τώρα. Φοβό, Χριστέ μου, είπε το OMG. Λοιπόν, πάμε στο James Joyce με τη Φωτεινούλα και τον Δημήτρη. Η Μπούκα έπρεπε να φύγει. Πάμε να φάμε μπεργκεράρα, γιατί έχουμε καιρό να φάμε. Θα λέμε σε λίγο. Η Φωτεινή κυνηγάει ένα γατί που μοιάζει με τον Μπάξι, για να το δείξει στην Αναμαρία. Τον έβγαλες. Λέγα, μοιάζει! Έλα, μοιάζει!
Όντως, ναι, να τις. Έλα, δεν μοιάζει. Καλά, δεν φαίνεται όμως τώρα εκεί πέρα στο σκοτάδι. Έλα, να τις, να τις. Να τις. Ναι, αυτός. Θέλει. Ναι, εντάξει, μοιάζει με τον Bugsy. Αλλά ο Bugsy είναι πιο όμορφος. Εφτά μέρες ακόμα. Αλλά αφού μπήκες να γελάσεις. Όχι. Να, άμα θες να κουμπίσεις τώρα εδώ και θα γελάσεις. Να, είμαι πάρα πολύ κοντά. Τρία. Στα ένα θα γελάσεις. Δύο. Δεν κρατιάζω. Καλημέρα! Λοιπόν, σήμερα είναι Πέμπτη. Έχω ραντεβού για ρίζα. Βέβαια, μπορεί να κάνω και καμία τρέλα, οπότε δεν ξέρετε. Κάτι είχα συζητήσει με τον Γιάννη, τον κομμωτή μου, αλλά μου λέει θα δούμε την ποιότητα της τρίχας και μετά αποφασίζουμε. Οπότε ναι, πρέπει να ετοιμαστώ μέσα σε δύο λεπτά, γαμάτο. Χθες είδατε, μας έπαιρνε σιγά σιγά ο ύπνος, ωραία και καλά, στον καναπέ, βλέπαμε Shopping Star. Και λέω, ωραία, αφού μας παίρνει νωρίς ο ύπνος, κατά τις 11.30 12 παρά, ευκαιρία να πέσουμε μια φορά νωρίς για ύπνο. Του λέω ότι ο Δημήτρη ξέρει να πάμε υπνοδωμάτιο. Ο Δημήτρης μια χαρά κοιμήθηκε αμέσως, ούτε καν κατάλαβα ότι σηκώθηκε. Εγώ βέβαια ξύπνησα εκείνη την ώρα. Παιδιά, στριφογύναμε μέχρι τις 4 το πρωί, μέχρι που σηκώθηκα. Πήγα στο καφέ εδώ απ' έξω που είναι 24 ώρα και πήρα μια ζεστή σοκολάτα. Την ήπια και 5.30 ώρα ευτυχώς κοιμήθηκα, οπότε κοιμήθηκα έστω και 4 ώρες. Θα ήθελα να πω ότι σε μια εβδομάδα ακριβώς φεύγω για Νέα Υόρκη! Με στέλνει η Maybelline στο Fashion Week, το οποίο, παιδιά, εντάξει, εμπειρία μοναδική, δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο, γιατί δεν είναι μόνο το ταξίδι, είναι και το Fashion Week, με celebrities και τέτοια. Εντάξει, ακόμα έχει στείλει το πρόγραμμα για να σας πω ακριβώς τι θα κάνω, αλλά από όσο μου είπε θα κάνω ωραία πράγματα. Θα πάει και ο Δημήτρης, γιατί, εντάξει, παιδιά, Νέα Υόρκη τώρα, δεν πας μόνος σου. Αλλά που λέτε, φεύγω σε μια εβδομάδα ακριβώς, όχι ακριβώς, σε λιγότερο από μια εβδομάδα και εγώ ούτε έχω κάνει, ούτε έχω κοντίνει αυτά που ήθελα να κοντίνω, ούτε έχω βρει δεύτερη βαλίτσα για τον Δημήτρη ή για μένα, εντάξει, είναι η σημασία, ούτε έχω ασχοληθεί γενικά, ούτε έχω πάρει καινούριες μπρίζες, ούτε έχω πάει αλλάξει τα λεφτά μου, πω, ακούμπησε η μάσκαρα στο μάτι. Ωραία, βάφτηκα μέσα σε 10 λεπτά, είμαι έτοιμη, γρήγορα να βάλω παπούτσια και φύγαμε. Ξέχασα να πάρω το κασκόλ μου. Η Redken μου έδωσε μερικά δωράκια εδώ πέρα, τα οποία αν καλά αυτό, παιδιά, θεϊκό αυτό, το έχω δοκιμάσει, είναι φανταστικό και έδωσαν και για τον Δημήτρη το πρώτο του δωράκι, όχι το δεύτερο. Ω, τι γλυκό. Τέλος πάντων, δεν με σπονσοράρει η Redken, απλά εδώ Γιάννη συνεργάζεται με τη Redken και με αγαπάνε πολύ και τους αγαπώ πολύ και θα κάνω μια πολύ καινούρια τεχνική, νομίζω λέγεται, το οποίο λέγεται City Beach, το οποίο είναι πάρα πολύ φρέσκο, είμαι νομίζω η πρώτη που μιλήσω γι' αυτό, αλλά ας μην το πω πάλι και θα έχει μιλήσει κάποια άλλη πριν από μένα, αλλά σίγουρα μου είπε ο Γιάννης ότι θα είμαι η πρώτη που θα το κάνει, ανυπομονώ, και θα δείτε γιατί είναι super duper αλλαγή στα μαλλιά μου. Σε μια έξαλλη κατάσταση, ροζ μαλλί, μοιάζω με την Pink, μοιάζω με τον Jeffree Star, νομίζω μοιάζω με όλους τώρα.
Νιώσαμε τσιχλόφουσκα. Ήρθε η ώρα της αποκάλυψης. Τελειώσαμε το βάψιμο, κάναμε το λούσιμο και τώρα ήρθε η ώρα για να στεγνώσουμε το μαλλί. Να τα πιστεύω. Να σου πω να λυθεί, μου φαίνεται τόσο ξένο πάνω μου. Καθόλου. Δηλαδή, γιατί είναι πολύ δένιμε και δεν είναι ένα ροζ, είναι κάνει νερά μέσα από το δει στεγνά. Είναι πολύ όμορφο και είναι και πολύ Chanel, έχω να σου πω. Μπράβο. Very Chanel. Έτοιμη! Ροζ, ροζ μαλλί! Ήρθε η στιγμή της αλήθειας. Πάω να συναντήσω τον Δημήτρη, να δούμε αντίδραση. Εντάξει, θα είδε φαντάζομαι τις φωτογραφίες στο Instagram. Αλλά όσο να είναι διαφορετικά από κοντά. Βάλτε στοιχήματα, θα του αρέσει ή δεν θα του αρέσει. Μικρούλικα! Μικρούλικα! Πού είσαι, α, κοιμάσαι. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Πήρες καινούργιο παλτό? Ναι. Ωραία είναι. Έλα! Ωραία είναι. Εντάξει, εδώ που είναι πιο έντονα, αυτά θα ξεβάψουμε τώρα με το πρώτο λούσιμο. Με το πρώτο λούσιμο δηλαδή θα φύγει αυτό. Τι χρώμα είναι? Ρας! Mini update! Είμαι εδώ με την Μπούκα στο σπίτι. Ήρθε για καναπεδάτο. Δεν είναι τόσο πρόστιχο όσο ακούγεται. Απλά καθόμαστε στον καναπέ κάτω από την κουβέρτα και μιλάμε για ώρες. Πήραμε και κάτι να τσιμπήσουμε. Αυτά. Η ώρα έχει πάει 12.30 και ο Δημήτρης κοιμάται ακόμη για μεσημέρι. Μάλλον θα το πάει σε ρί, έτσι όπως το πάει. Εγώ θα κάνω ένα μπάνιο, θα λουστώ για να φύγει το πολύ ροζ. Αύριο έχω φωτογράφηση το πρωί, οπότε έτσι και δεν σπίγω να το φτιάξω από την αρχή. Και επειδή είναι φρεσκοβαμένη η ρίζα, εδώ στη ρίζα έπιασε πάρα πολύ καλά το χρώμα, άρα είναι πολύ πιο έντονα από ό,τι στο υπόλοιπο μαλλί. Οπότε θα κάνω ένα λούσιμο, να φύγει όλο το πρώτο χρώμα. Και ναι, και μετά θα πούμε να προσέχω, δεν θα πρέπει να λούζομαι τόσο συχνά όσο. Καλά, έτσι και δεν λούζομαι κάθε μέρα, δηλαδή ποτέ δεν το έκανα, δεν είναι κάτι καλό. Αυτά! Καλημέρα! Η ώρα είναι 7 και 10 το πρωί. Καλά, εξόχι έναν καιρό. Πω, ούτε έχει ξημερώσει καλά. Φαίνεται ότι κάνει κρύο. Και εγώ πάω έξω. Τι κάνεις, Τζίλι? Τι κάνει? Εντάξει, παιδιά, έχω πεθάνει το γέλιο. Γιατί χθες, όταν ήμουν στο κομματήριο, είπαμε του Γιάννη να κάνουμε για όλο το Φεβράριο μια προσφορά 50% έκπτωση σε όλα τα μαλλιά. Εντάξει, ήξερα ότι θα είχε απήχηση αυτό. Ανέβασα μια φωτογραφία στο Instagram, έγινε χαμός. Αλλά ήθελα να το πω και σε εσάς, για να πάρετε κι εσείς μέρος σε περίπτωση που δεν είδατε τη φωτογραφία στο Instagram. 7.30 ώρα το πρωί. Λοιπόν, εχθές πήρε φωτιά το τηλέφωνο στο lab και δυστυχώς δώσαμε τα ραντεβού για όλο το μήνα που μπορούσαμε. Τρέλα. Σε παρακαλώ, κατέβασε την προσφορά να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Δεν έχει άλλο ραντεβού διαθέσιμο. Απίστευτο. Μέσα σε ένα απόγευμα. Γιατί σε ένα απόγευμα η φωτογραφία ανέβηκε 3-4 ώρα το μεσημέρι και σήμερα είναι η επόμενη μέρα. Απίστευτο. Οπότε δυστυχώς τώρα δεν έχω προσφορά για σας, γιατί ήταν και όλο το Φεβράριο και εφόσον υπήρχαν ραντεβού, δεν μπορούν να δουλεύουν και νύχτα 24 ώρες το 24ωρο. Οπότε, εντάξει, σύντομα θα κάνουμε σίγουρα κάποια στιγμή και καμιά άλλη προσφορά ή κάτι τέτοιο. Αλλά χαμός. Είδατε τι χάρα τόσο δεν με ακολουθείτε στο Instagram. Αυτά, παιδιά, φεύγω. Πάω να βρω. Πάω για μαλλιά, μακιγιάζ να μου κάνουνε. Ναι, αυτά. Μικρό έκα. Άντε μωράκι μου. Άντε μπαϊ. Μπαϊ. Βρίσκομαι σε μια έξελη κατάσταση. Μαλλί αφανέξ. Κασκόλ που δεν ταιριάζει με το μπουφάν. Μαλλί που δεν ταιριάζει με το μπουφάν. Αλλά πρέπει να ντυθώ ζεστά, γιατί με τα ρούχα που θα φωτογραφηθώ θα είναι τύπου ανοιξιάτικα. Και θα κάνει λίγο κρύο, οπότε πρέπει να μπορώ μετά κάπου να ζεσταίνομαι. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, ποια είναι αυτή εδώ? Και οι υπόλοιπες.
Λοιπόν, πού είμαστε? Εδώ είμαστε με την Ελενίτσα. Πόσο υπέροχο το μαλλί και το μακιγιάζ. Το έκανε ο Παντελής του Τουντζής που κάνει και τα μαλλιά της Φουρέρα και πολλών άλλων διασήμων. Και μακιγιάζ και μαλλί είναι τέλειο. Και το ροζ και το... Θέλω να είμαι έτσι κάθε μέρα. Μπορώ? Μπορώ. Και αυτά είναι τέλεια. Και αυτό και αυτό. Δεν ξέρω ποιο μου αρέσει πιο πολύ. Αυτό είναι πιο fashion, αυτό είναι πιο sport. Αλλά και τα δύο είναι τέλεια. Τώρα είναι σύμπτωση που έχουμε ταιριάξει το μάλλον με την μπλούζα, νομίζω. Το βανάκι είναι για τη φωτογράφηση, για όλους εμάς να χωράμε. Παλιά μακιγιάζ, φωτογράφοι, στυλίστες, χαμός. This is how we do it. Άλλα έρχονται, δεν είναι όλα. Okay. Κοίτα, κάνε μου έτσι. Κάνε μου λίγο Νάζι. Αλλάζω μέσα στο βαν. Μαρινή Ολλανδέζα, Παντελής, όλο το κρύο. Κακεράκια. Και είμαστε που, Ερμού, έτσι, χήμα, μας βλέπουν όλοι έξω, περνάνε εδώ. No curtains. Έτσι, έτσι. Η ώρα είναι 6:30, ναι, και ήρθε η ώρα να πάμε πίσω στο γραφείο να πάρω τα ρούχα μου και μετά να πάω σπίτι να ξεκουραστώ. Μόλις γυρίσαμε σπίτι, μετά τη φωτογραφία ήρθα σπίτι, έκανα ένα μπάνιο. Τώρα έγινε ακόμα πιο ανοιχτό το ανοιχτό χρώμα του μαλλί μου. Σιγά σιγά φεύγει ήδη το ροζ. Αλλά παιδιά, δεν θυμάμαι σας το είπα στο vlog, αλλά δεν έκανα κανονικό χρώμα, γιατί δεν θέλω να το κρατήσω ροζ, μάλλον. Και έκανα... Όχι, δεν έκανα κανονική βαφή, έκανα χρώμα, απλά, κάπως έτσι είναι. Το οποίο είναι φανταστικό αν δεν θες να το κρατήσεις, αλλά βέβαια ξεπλένεται πολύ γρήγορα. Τώρα ακόμα ρόζουν, απλά κυτρινίζει το φως. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να πω, ότι γύρισα σπίτι, έκανα ένα μπάνιο γιατί είχα εδώ πέρα κερί στα μαλλιά και μετά πήγαμε από τους γονείς του Δημήτρη και την αδερφή του και τον αδερφό του γιατί μας πήρανε βαλίτσες, μωρέ, τι γλυκούλιδες. Και έχουμε τώρα δύο αλλά καινούργιες μεγάλες τεράστιες βαλίτσες. Μία, δύο. Εννοείται ότι η κόκκινη είναι δική μου. Εννοείται. Είναι καλά. Ήρθε η ώρα να κλείσω αυτό το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να με βρείτε στο Facebook, Twitter, Instagram και Snapchat. Και θα τα πούμε την άλλη φορά.